Και θα περάσουμε στη δεύτερη μας συνταγή για σήμερα. Μία παραδοσιακή κριτική συνταγή που δεν θα αλλάξουμε πολύ. Απλά θα την κάνουμε στην καλύτερη της εκδοχή. Χανιώτικη κρεατόπιτα. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τη χανιώτικη κρεατόπιτα θα χρειαστούμε: για το αρνί, 1200 γραμμάρια αρνί μπούτι, 1 λίτρο νερό και 1 κύβο κότας μάντζι. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια ζωμό από το αρνί, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 8 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 1 αυγό μεσαίο, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο και 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις κούλα. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια γραβιέρα κατσικής γιατριμένη, 250 γραμμάρια γαλοτήρι, 250 γραμμάρια ανθότυρο, 100 γραμμάρια βούτυρο, ξύσμα από ένα λεμόνι, ένα κλονάρι δεντρολίβανο και 1/4 από ένα ματσάκι μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν φτιάξει ποτέ χανιώτικη κρεατόπιτα, ίσως να φανεί λίγο παράδοξο αυτό που θα κάνουμε, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που φτιάχνεται, οπότε δεν θα τα αλλάξω, γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνος και ποιοτικός ο τρόπος που φτιάχνεται η πίτα αυτή. Λοιπόν, θέλω μία κατσαρόλα και έχω πάρει έτοιμο το αρνάκι μπούτι κομμένο, θα το βάλω μέσα. Γιατί θέλουμε να το μαλακώσουμε πάρα πολύ και μετά να το σπάσουμε σε κομματάκια για να κάνουμε τη γέμισή μας. Οπότε πρέπει να βράσει αρκετά για να μαλακώσει. Τώρα, θα ρίξουμε μέσα λίγο νεράκι για να το βράσουμε. Πρέπει να σκεπαστεί τελείως. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κύβο κότας μάντζι. Το φαγητό μου δεν χρειάζεται προστίκη αλατιού και το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ γευστικό. Θα ανοίξετε τη συσκευασία, θα ρίξετε έναν κύβο κότας μάντζι μέσα. Και πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό ζουμάκι, γιατί το ζουμάκι αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε στη συνέχεια και το ζυμάρι μας. Τώρα, θα κλείσουμε καπάκι, θα βάλω πάνω στη φωτιά και είναι πολύ σημαντικό να σιγοβράσουμε. Άμα βράσετε πάρα πολύ δυνατά, θα διαλυθεί το κρέας και δεν θέλουμε να διαλυθεί, θέλουμε να βράσει σιγά σιγά και να μαλακώσει. Ίσως να χρειαστεί να προσθέσετε νεράκι. Αυτό που θέλω είναι ουσιαστικά να πέσει ο όγκος από το νεράκι, να μην είναι τόσο πολύς όσο βλέπετε εδώ πέρα, αλλά να μείνουν τουλάχιστον 300 με 400 γραμμάρια από το ζουμάκι μας μέσα στην κατσαρόλα. Οπότε θέλουμε να είναι συμπυκνωμένη γεύση. Κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα το νερό, δεν το παρακάνουμε, αλλά και δεν το αφήνουμε να στεγνώσει. Κλείνω το καπάκι και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει, τότε μετράω το χρόνο μου. Μία με μία μισή ωρίτσα. Και αφού βράσει το αρνάκι μας, θα αφήσετε λίγο στην άκρη να κρυώσει, γιατί δεν θέλουμε να είναι καυτός ο ζωμός. Επειδή το ζυμάρι μας έχει μαγιά, άμα είναι καυτός ο ζωμός, θα καεί η μαγιά, οπότε δεν θα δουλέψει ποτέ και δεν θα φουσκώσει το ζυμαράκι μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να σουρώσουμε το μείγμα μας. Θα ρίξετε όλο το αρνάκι μαζί με το ζωμό σε ένα σουρωτήρι. Εδώ. Και από αυτό το ζουμάκι που έχει απομείνει, θα ζυγίσετε 150 γραμμάρια. Τέλεια. 150 γραμμάρια ζωμό και βέβαια τον υπόλοιπο δεν το πετάμε. Θα το σουρώσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε άλλες συνταγές. Έχει εμπλουτισμένη όλη τη γεύση από το αρνάκι και μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Τώρα, ρίχνουμε τα 150 γραμμάρια από το ζουμάκι μας στο μίξερ. Θα προσθέσω μέσα το γιαούρτι μας. Τη μαγιά, ένα αυγό, λαδάκι, μία πρεζαλάτι, και θα ανακατέψω με ένα σύρμα. Θέλω να διαλυθεί η μαγιά μαζί με όλα τα υγρά στοιχεία που έχω για τη συνταγή μου. Ειλικρινά είναι μία συνταγή που άμα δεν την έχετε δοκιμάσει, ξέρω ότι σας φαίνεται παράξενη, αλλά άμα τη φτιάξετε πραγματικά θα δικαιωθείτε. Θα ρίξω μέσα και λίγο μπούκοβο. Εδώ. Και τελευταίο υλικό που χρειαζόμαστε για το ζυμαράκι μας είναι το αλεύρι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αλεύρι κούλα που είναι πολύ καλά αλεσμένο για να έχει καλύτερη υφή και να προσφέρει βελούδινη αίσθηση στο ζυμαράκι μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια ακριβώς ζυγισμένα, οπότε ανοίξτε τη συσκευασία. Εδώ.
Έριξα 506 γραμμάρια. Νομίζω ότι θα βγει η συνταγή μια χαρά, δεν πειράζει. Βάζουμε πίσω το μίξερ. Κλείνουμε. Και χτυπάμε πολύ καλά για τουλάχιστον 5 με 8 λεπτά και μέχρι που να ομογενοποιηθεί το ζυμαράκι μας. Όση ώρα φτιάχνουμε το ζυμαράκι μας, θα ξεψαχνίσουμε το κρέας μας για να ετοιμάσουμε και τη γέμιση. Λοιπόν, ξεψαχνίσαμε το κρεατάκι μας. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο κι αυτό, εδώ. Και τώρα πρέπει να περιμένουμε το ζυμαράκι μας να φουσκώσει. Έχουμε βάλει μαγιά, οπότε η μαγιά πρέπει να δουλέψει. Και άμα δεν της αφήσουμε χρόνο της μαγιάς, δεν θα δουλέψει. Θέλει το χρόνο της. Όχι πολύ, γιατί αυτό το ζυμαράκι δεν γίνεται φουσκωτό, λες και κάνουμε λουκουμάδες, δηλαδή να περιμένουμε να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον μισή με μία ωρίτσα να τα αφήσουμε να ξεκουραστεί και λίγο να αρχίζει να δουλεύει η μαγιά. Οπότε, θέλω ένα μπολάκι. Θα βάλω λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο. Μέσα. Και καλύπτω με βράνη. Τώρα, σε μισή με μία ωρίτσα, με το που δω ότι καλύπτει όλη τη βάση του μπολ και αρχίζει να ανοίγει σχεδόν να διπλασιάζεται, τότε θα ξεκινήσω τη συνταγή μου. Αυτά περιμένουν και γυρνάμε πίσω μόλις φουσκώσει λίγο το ζυμαράκι μας. Το κόκκινο κρέας καλό είναι να καταναλώνεται το πολύ μία φορά την εβδομάδα. Σύμφωνα με παλιότερη έρευνα, η Ιταλία και η Κρήτη κατανάλωναν, κατά μέσο όρο, 40 γραμμάρια κόκκινου κρέατος την ημέρα, ενώ η Δυτική και η Βόρεια Ευρώπη 120 γραμμάρια την ημέρα. Και μετά από μισή ωρίτσα, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο πήγαινε το ζυμαράκι μου. Φούσκωσε όσο πρέπει. Δεν θέλω να φουσκώσει άλλο. Τόσο είναι μια χαρά. Το βλέπετε. Ίσα ίσα να ζωντανέψει. Να δουλέψει η μαγιά και να γίνει τέλειο. Τρελαίνομαι για αυτή τη διαδικασία, αλήθεια σας λέω. Γιατί είναι εύκολη συνταγή, είναι ιδιαίτερη συνταγή και είναι πεντανόστιμη και καινούργια συνταγή για τη γεύση σας. Οπότε είναι κάτι που άμα το δοκιμάσετε, όντως θα σας κερδίσει. Τώρα, το ζυμάρι μας δεν θέλουμε να το χωρίσουμε ακριβώς στη μέση. Θέλουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι και ένα μικρότερο. Οπότε βάζουμε περίπου το 70% στο ένα ζυμάρι. Όχι, 65 ήτανε. 65 και 35. Εντάξει. Θέλουμε ένα ταψί. Εδώ. Και παίρνουμε το μεγαλύτερο μέρος του ζυμαριού. Να τα ανοίξουμε. Όπως θα δείτε, κολλάει λίγο. Το βλέπετε. Οπότε, άμα δείτε ότι κολλάει πολύ παραπάνω και δεν μπορείτε να το χειριστείτε, θα χρησιμοποιήσετε λίγο αλεύρι για να τα ανοίξετε. Κοιτάξτε. Τώρα κόλλησε πάνω στον πάγκο και δεν με αφήνει να τα ανοίξω παραπάνω. Οπότε, αναγκαστικά, θα χρειαστούμε λίγο αλευράκι. Εδώ. Και λίγο αλευράκι εδώ. Το κρέας μας το έχουμε αφήσει να κρυώσει. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε περιμένει υπομονετικά. Κοιτάξτε με το που βάλαμε λίγο αλευράκι. Τα πράγματα γίνανε πολύ πιο εύκολα. Ανοίγει πολύ πιο εύκολα το ζυμαράκι μας. Εδώ. Και νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εδώ. Τώρα, ήρθε να το βάλουμε στο ταψάκι, αλλά πριν το βάλουμε, οπωσδήποτε λαδάκι. Και αυτό που θέλω να δημιουργήσω είναι ουσιαστικά μια ωραία βάση. Τη βλέπετε? Εδώ. Αφήστε προς τα έξω, εκτεθειμένα τα αυτάκια εδώ πέρα. Το βλέπετε? Και φροντίστε να μην είναι σπασμένη πουθενά η ζύμη μας. Δεν θέλουμε να είναι σπασμένη. Βλέπετε, έχει κρατηθεί μια χαρά. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το πρώτο μέρος της γέμισης. Που είναι τι? Το κρεατάκι μας. Το βάζουμε κάτω το κρέας, γιατί ουσιαστικά θα δώσει καλύτερη γεύση και στη ζύμη. Ακουμπώντας πάνω στη ζύμη, η ζύμη θα εμπλουτιστεί με περισσότερο γεύση. Και ουσιαστικά από πάνω θα ρίξουμε τα τυριά, τα μυρωδικά και το βούτυρο και θα πέφτουν σιγά σιγά στο κρέας και θα γίνεται χαμός. Από πάνω θα ρίξουμε τη γραβιέρα μας. Εδώ. Στη συνέχεια θα ρίξουμε ένα υλικό που ίσως να μην το έχετε ξανακούσει, ίσως και να το έχετε ακούσει, είναι το γαλοτήρι. Το ξέρεις το γαλοτήρι, Διονύση? Όχι, ωραία. Είναι από τα πιο παλιά παραδοσιακά ελληνικά τυριά. Φτιάχνεται από πρόβιο γάλα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν βρείτε στο σούπερ μάρκετ για να πάρετε, αν και γενικά υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ γαλοτήρι, μπορείτε να αντικαταστήσετε με κατοίκι, αλλά δεν θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα σπάσουμε μέσα και το ανθότυρο. Μπορείτε να βάλετε και μία μυζήθρα.
και να φέρω το βουτυράκι μου. Λοιπόν. Μη σας φανεί υπερβολικό. Χρειάζεται να γίνει τη διαδικασία όπως ακριβώς σας δείχνω. Πάρτε το βουτυράκι, κόψτε σε μικρά κομμάτια, εδώ, και ρίξτε από πάνω. Το βούτυρο θα λιώσει, θα ενσωματωθεί με τα τυράκια και μαζί με το αρνί και θα γίνει ένας μικρός χαμός, θα πάει πάνω στη γέμιση, θα πάει πάνω στο ζυμάρι, θα πάει παντού και ουσιαστικά θα γεμίσει ακόμα περισσότερο με γεύση την πίτα μας. Αυτό το φαγητό κανονικά, αυτή η πίτα, θα έπρεπε να γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο, γιατί κάτι παρεμφερές δεν έχουμε δει και σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον για κάποιον να το δοκιμάσει. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι, επειδή πάντα μα πάντα μας αρέσει όταν έχουμε λιπαρά σε μία γέμιση ή σε μία συνταγή, να τις πάμε με λίγο λεμόνι. Θα ήταν πολύ καλύτερο βέβαια να βάζαμε χυμό από λεμόνι, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε χυμό γιατί θα χαλάσει τη γέμιση μας. Το ξύσμα μας είναι αρκετό. Θα ρίξω λίγο δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο με το αρνί, ξέρετε ότι το λατρεύω, είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός. Μαζί με το ξύσμα κάνει τη γέμιση πραγματικά ασυναγώνιστη. Και θα ψιλοκόψω μαϊντανό και δεντρολίβανο να ρίξω μέσα. Εδώ. Ρίχνουμε από πάνω και τα μυρωδικά μας και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το υπόλοιπο ζυμαράκι. Εδώ, λίγο αλεύρι. Ίσα-ίσα θέλουμε να τα ανοίξουμε για να καλύψει από πάνω την πίτα μας, οπότε αυτό δεν το ανοίγουμε πολύ. Νομίζω πως είναι μια χαρά. Ρίχνουμε από πάνω, εδώ, και φροντίζουμε να κολλήσει η βάση με το πάνω μέρος. Εδώ, τυλίγουμε πολύ εύκολα. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η παράδοση και δεν πρέπει να την ξεχνάμε και πρέπει να την κάνουμε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Αν και κριτικό αυτό το φαγητό, αυτή η πίτα, θα πρέπει να τη μάθουμε σε όλη την Ελλάδα και να τη φτιάξουμε για τουλάχιστον μία φορά για να ξέρουμε πώς είναι η πραγματική γεύση που πρέπει να έχει. Τώρα, θα χαράξουμε την πίτα μας. Ένα, δύο και εδώ. Λίγο λαδάκι. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσω για 50 λεπτάκια με μία ώρα, μέχρι που να γίνει τραγανή πάνω κάτω. Πρέπει να είναι ψηλά-ψηλά στη σχάρα η πίτα μας για να περνάει ο αέρας από κάτω και να κάνει τραγανό το φύλλο από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ψηλά-ψηλά. Στα 50 λεπτά, κοιτάξτε, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω μέχρι που να γίνει τραγανή πάνω και κάτω. Θέλουμε να είναι πάρα πολύ τραγανή. Με το που τη βάλουμε το φούρνο δεν μπορούμε να τη φάμε κατευθείαν γιατί έχει πολλά τυριά. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει η γέμιση. Οπότε θα περιμένουμε 20 λεπτά, μισή ωρίτσα και μετά θα κόψουμε να δοκιμάσουμε. Για τη χανιώτικη κρεατόπιτα, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το αρνί, το νερό, τον κύβο κότας, καλύπτουμε με το καπάκι και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 1 με 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει. Αφού βράσει, το σουρώνουμε και βάζουμε στον κάδο του μίξερ 150 γραμμάρια από τον ζωμό. Προσθέτουμε το γιαούρτι, τη μαγιά, το αυγό, το ελαιόλαδο, το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Προσθέτουμε το μπούκοβο, το αλεύρι και χτυπάμε στο μίξερ για 5 με 8 λεπτά μέχρι να γίνει ζύμη. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα μπολ, βάζουμε τη ζύμη, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 με 60 λεπτά. Ξεψαχνίζουμε το κρέας, το βάζουμε σε ένα μπολ και το καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη. Για τη σύνθεση, κόβουμε τα 2 τρίτα από τη ζύμη, πασπαλίζουμε με αλεύρι και με ένα πλάστη ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμάτι ζύμης σε λεπτό φύλλο. Λαδώνουμε ένα στρογγυλό ταψί και απλώνουμε το φύλλο αφήνοντας τις άκρες έξω από το ταψί. Ρίχνουμε το αρνί, προσθέτουμε τη γραβιέρα, το γαλοτήρι και το ανθότυρο. Βάζουμε το βούτυρο σε κομμάτια, το ξύσμα από το λεμόνι, το δεντρολίβανο και τον μαϊντανό ψιλοκομμένο. Πασπαλίζουμε με αλεύρι, ανοίγουμε την υπόλοιπη ζύμη με τον πλάστη και καλύπτουμε τη γέμιση. Γυρίζουμε τις άκρες των φύλων προς τα μέσα για να σχηματίσουμε τον κόθρο. Χαράσουμε την πίτα, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στην ψηλή σχάρα για 50 με 60 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανή. Αφού ψηθεί, αφήνουμε την κρεατόπιτα για 20 με 30 λεπτά να κρυώσει, την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Ειλικρινά, δεν θες να την κόψεις, είναι ένα έργο τέχνης. Είναι πεντανόστιμη και είναι και κυρίως γεύμα, το καταλαβαίνετε. Με ένα κομμάτι πραγματικά νιώθεις ότι έχεις φάει φαγητό. Ακούστε το κρακ.
και εδώ. Είμαι σίγουρος πως τώρα αυτή τη στιγμή όλοι θέλετε να φτάσω στο τελευταίο κόψιμο για να δείτε πως είναι μέσα. Σιγά σιγά θα το κάνω όμως. Έτσι να σας κρατάω σε αγωνία. Είστε έτοιμοι? Μοναδικό. Αυτό εδώ είναι κάτι μοναδικό και κάτι ιδιαίτερο και κάτι παραδοσιακό. Κοιτάξτε εδώ πώς φαίνεται. Κρεατάκι, γέμιση, τυρί και υπέροχο ζυμάρι. Καλή μας όρεξη. Το κρέας λιώνει στο στόμα, τα ταιριάζει όρο που είναι το κρέας. Το ζυμάρι είναι πάρα πολύ γευστικό και πολύ ιδιαίτερο και έχει πάρα πολλές τρώσεις. Είναι σαν σφολιάτα. Πραγματικά, αυτοί οι κριτικοί έχουν τον τρόπο κάθε φορά να φτιάχνουν τα φαγητά τους πεντανόστιμα με πολύ έξυπνο τρόπο. Και σήμερα αυτόν τον τρόπο δείξαμε σε αυτή τη συνταγή.